Στην πρώτη εκπομπή είχε συζήτηση αυτός ο σατανιστής ο πρώτος με έναν ιδιωτικό detective στη Θεσσαλονίκη, ονομαζόμενο Θαλασσινό, τον οποίο εκάλεσε ο δημοσιογράφος του Θαλασσινό γιατί είχε ακούσει ότι είχε ανακαλύψει αυτός ο detective την ύπαρξη στην Θεσσαλονίκη ορισμένων σατανιστικών οργανώσεων. Είπε λοιπόν ο detective ότι του ανέθεσαν μερικές οικογένειες, ανεφέρθη σε μία οικογένεια, χωρίς να πει όνομα για να μην εκθέσει, να παρακολουθήσει τις κινήσεις της κόρης της, η οποία κόρη τους, όταν τελείωνε το βράδυ το μυστήριο, δεν πήγαινε στο σπίτι, αλλά αργούσε να πάει στο σπίτι. Όσοι λοιπόν ανησυχούντες πού πάει το παιδί, πού πάει η κοπέλα, είπαν στον detective να την παρακολουθήσει. Την παρακολούθησε ο detective και διαπίστωσε πως κάθε βράδυ το κορίτσι, μετά από το φροντιστήριο, πήγαινε σε συγκεκριμένο οίκημα στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμούμε πια οδό στην Εγνατία κάπου, οδός Πτολεμαίων κτλ. Ανέβαινε πάνω ψηλά, σε ένα οίκημα, παρακολούθησε ο detective με συνεργάτες του εκεί. Και άκουγαν μέσα στο οίκημα αυτό περίεργα πράγματα, περίεργες φωνές. Επάνω δε στην ταράτσα ανέβηκαν και είπαν ότι υπήρχαν νεκροκεφαλές και οστά. Ανησύχησαν. Τι είπα στους γονείς, οι κόρες τους, έτσι και έτσι. Εκείνη εγκάλεσε το παιδί, το είπαν που συγκέντρωσε εκεί με νεκροκεφαλές και τι είναι αυτά που γίνονται όλα εκεί. Στην αρχή το παιδί γυρνή το είπε ότι είναι μια συνάντηση όπου λέμε φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα κτλ. Τελικώς απεκάλυψε την αλήθεια διότι πήγε και ο ίδιος ο detective εκεί και εν πάση περιπτώσει το θέμα ήταν ότι ο Καραγιώτης, ο οποίος προηγουμένως ήταν ο ίδιος διευθυντής αυτής της οργανώσεως, είπε στη συνέντευξη εκείνη ότι στην Ελλάδα βρουν πόσοι τέτοιοι σύλλογοι νομίζετε. 8.000. 8.000 τέτοιοι σύλλογοι και οργανώσεις είναι κατεσπαρμένοι σε όλες τις πόλεις, βέβαια με μεγαλύτερη εξάπλωση στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα και προσπαθούν και προσελκύουν τους νέους εις αυτού του είδους την σατανιστική λατρεία. Το φοβερότερο δεν είναι, και αυτό είναι φοβερό και δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχω φέρει εδώ ένα βιβλιαράκι να σας το δείξω, ότι έχει καταγγελθεί και έχει γραφεί από πολλούς, εδώ και κάμποσα χρόνια, καμιά δεκαετία, ότι η μουσική η οποία χρησιμοποιείται από τους νέους και οι δίσκο οι περίφημες, οι οποίες βγαίνουν και ξεφυτρώνουν και σε όλες τις επαρχίες και στα χωριά, ουσιαστικώς είναι κέντρα σατανολατρίας. Διότι αυτή η άγρια μουσική και τα φώτα που υπάρχουν μέσα στη δίσκο, δεν ξέρω τι γίνονται εκεί μέσα, είναι όλα αντιγραφή σατανιστικής λατρείας, αφρικανικής, από τη λατρεία του βουντού, η οποία μεταφέρθηκε στην Αμερική από τους παλιούς Αφρικανούς και Ινδιάνους κτλ. Και είναι μια οργιαστική μουσική η οποία φέρνει σε έκσταση όλους εκεί οι οποίοι βρίσκονται. Αλλά το χειρότερο είναι ότι τα λόγια των τραγουδιών τα οποία ακούγονται σε αυτές τις δίσκο των μεγάλων τραγουδιστών που τους ξέρουν οι νέοι, δεν τους ξέρω, όλα μέσα έχουν περιεχόμενο επικλήσεως του Σατανά και εναντίον του Χριστού. Και έχω φέρει εδώ ένα βιβλιαράκι να σας το δείξω και να παρακαλέσω να το προμηθευτείτε. Υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος Φωτοδότες. Δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σας, Φωτοδότες, που έχει εκδώσει παρόμοια βιβλιαράκια. Εδώ έχει ο σατανισμός στη μουσική ροκ και έχει φοβερές αποκαλύψεις. Παραδείγματος χάρη σας διαβάζω εδώ ένα τραγούδι ενός γνωστού τραγουδιστού του Τζον Λένον. Λοιπόν, λέει ο Λένον. Και τα λένε αυτά στις δίσκο. Ο χριστιανισμός θα χαθεί. Θα ζαρώσει, θα εξαφανιστεί. Δεν το συζητώ γιατί έχω δίκαιο και θα δικαιωθώ. Είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω ποιος θα να χαθεί πρώτος. Το rock and roll ή ο χριστιανισμός. Παρακάτω. Κάλλει στο τραγούδι του έκκληση. Ελάτε μαζί μου στην έρευνα της δύναμης, άντρες και γυναίκες, φέρτε τους συγγενείς σας. Θα ενωθούμε όλοι σένα εκείνη την ώρα. Ας αρχίσει τώρα το Σάββατο. Έλα, έλα, έλα στο Σάββατο, όχι την Κυριακή. Το Σάββατο. Γιατί ο σιωνισμός, ο εβραϊσμός είναι πίσω, ο ιουδαϊσμός αφού εστράφει εναντίον του Χριστού, είναι σατανισμός. Είναι αντίθετος. Έλα στο Σάββατο, έλα στο Σάββατο, ο Σατανάς είναι εδώ. Και ένα άλλο. Άκουσέ με.
και θα σου πω πράγματα που θα αρρωστήσουν τον νου σου. Πίνω τον εμετό των ιερέων. Κάνω έρωτα με την πόρνη που πεθαίνει. Βυζαίνω το αίμα του κτίνους και κρατώ τα κλειδιά της πόρτας του θανάτου. Έχω διαταγή από το έξοχο κακό, τον Κύριό μου Σατανά, να καταστρέψω ό,τι οι εθνικοί αγαπούν περισσότερο. Ο Σατανάς είναι ο ενσαρκωμένος μου αφέντης. Κραυγάστε, δόξα στον ανίερο φιλοξενούμενό μου. Και αναφερόντας μετά ο συγγραφέας έναν άλλο περίφημο τραγουδιστή, Όζι Όσμπουρν, έτσι λέγεται. Λέει τι έκανε αυτός ο Όσμπουρν σε εμφανίσεις που εμφανίζεται σε συγκροτήματα και τον αποθεώνουν εκατομμύρια ανθρώπων από κάτω. Λέει λοιπόν, ναι, ο Όζι Όσμπουρν, ο αυτοαποκαλούμενος βασιλιάς της τρέλας, ο κλόουν του ροκ, ο άνθρωπος με τους Black Sabbath, δημιούργησε το heavy metal, ο μουσικός με τους πιο φανατικούς οπαδούς όλο τον κόσμο. Αυτοί που έζησαν κοντά του λένε ότι ήταν σαν να έπαιζαν με μια βόμβα που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πότε θα εκραγεί. Και περιγράφει τώρα, έχει κόψει με τα δόντια του πάνω στη σκηνή το κεφάλι μιας ζωντανής νυχτερίδας. Το ίδιο έχει κάνει και με ένα περιστέρι. Ενώ τραγουδούσε, έκοβε περιστέρι για κεφαλιών. Κατά τα άλλα, ο άγριος και αιμοσταγής Όζι των συναυλιών που έχει κηρυχθεί ανεπιθύμητος σε 6 αμερικανικές πόλεις και είναι όργανο του δαίμονος. Και ακόμη ένα-δύο για να δείτε τι συμβαίνει με τη μουσική. Τέλος πρέπει να προσθέσουμε και, και αυτό το φοβερό. Στις μουσικές τελετές μαύρης μαγείας, που όπως είπαμε ονομάζονται Σάββατα, οι μάγοι και οι μάγισσες καλούν όλα τα πνεύματα του κακού, τον Σατανά και τις λεγεώνες των δαιμόνων. Η διαδικασία αυτή παίρνει τη μορφή κάποιας λειτουργίας, της μαύρης λειτουργίας, που είναι κάτι σαν παροδία της χριστιανικής θείας λειτουργίας, όπου η παρουσία του διαβόλου είναι απόλυτα αισθητή. Λοιπόν, οι τάγκλε τραγουδιστέ έχουν υπογραφήσει τραγούδι με τον τίτλο «Μαύρη λειτουργία», ενώ ο τραγουδιστής King Diamond χρησιμοποιεί μικρόφωνο στερεωμένο πάνω σε σταυρό από δύο ανθρώπινα κόκαλα. Επίσης, οι Βρετανοί ψυχεδελικοί κτλ. Αυτά μόνο σαν ένα δείγμα για να δείτε τι δουλειά γίνεται με τη μουσική. Και η μουσική αυτή δυστυχώς πάει να κυριαρχήσει. Ενώ στις απαγγείες μας παλαιότερα είχαμε δημοτικούς χορούς, δημοτικά τραγούδια, που εν πάση περιπτώσει περισσότερα από αυτά έχουν μπει στοιχεία επιλήψιμα, αλλά ήταν έκφραση των αγνών ηθών και των αγνών εθήμων της απαγγείας μας. Τώρα καταργήθηκαν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δισκάδικα. Και δυστυχώς οι ιερείς πολλές φορές ακόμη και για τα παιδιά μας δεν αντιδρούμε. Μου έλεγε θεολόγος στην Αργολίδα, γνωστός θεολόγος, στοιχιάρχης. Πάτερ Θεόδωρε, έχω 3 παιδιά, δυστυχώς τα 2 μου τα έχασα. Ενώ μέχρι που τελείωσε το λύκειο ήταν στην εκκλησία, στο κατηχητικό, παντού κοντά, όσο πήγα στο πανεπιστήμιο τα έχασα. Και ξενυχτούν το βράδυ στα δισκάδια. Τι να κάνω, πέστε μου, πώς να πλησιάσω τα παιδιά. Λοιπόν, ακόμη και δικά μας παιδιά μερικές φορές, και παιδιά των συγγενών μας, των περιβάλλων μας, ποινιό μας, έχουμε ευθύνη για τα παιδιά αυτά. Συνηθίζουν με αυτού του είδους την διασκέδαση, με αυτού του είδους την μουσική. Και βέβαια δεν είναι περίεργο, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι εξεπλάγημαι, δεν είναι περίεργο όταν η μουσική, όταν οι σκέψεις, όταν όλα αυτά εξοικειωθούν με τον Σατανά και με τον διάβολο, δεν είναι εύκολο μετά να προχωρήσουν και σε τελετές μαύρης μαγείας και σε τελετές σατανολατρίες με φόνους και τα λοιπά και με όργια, γιατί δυστυχώς εκείνο που σήμερα ενθουσιάζει πολλούς από τους νέους μας δεν είναι τα ιδανικά και η πίστη στο Θεό, είναι η απόκτηση δυνάμεως και η απόκτηση χρήματος. Και με τον Σατανά και με τον κακό νομίζω πως αποκτούν δύναμη και εξουσιάζουν απέναντι στους άλλους. Αυτός ο μάγος τον οποίο προηγουμένως σας αναφέρθηκα, ο Ευάγγελος του Κουνδέλης, όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πας προς την μαγεία. Καταρχήν είπε ότι είχα μία διάθεση προβληματισμού φιλοσοφικο-θρησκευτικού. Και ήθελα να δω τι είναι αυτά, υπάρχει πνευματικός κόσμος, τι είναι αυτά, δαίμονες και τα λοιπά υπάρχουν, και ήθελα να ικανοποιήσω αυτή μου την αίσθηση. Ένας λόγος όμως περισσότερο ο οποίος με έσπρωξε προς τα εκεί ήταν η θέλησή μου να αποκτήσω δύναμη. Ο Σατανάς δίνει δύναμη σε μερικούς, αυτούς που
αν υποταγείς το σατανάς ότι είναι δύναμη. Και ήθελα να ελέγχω δυνάμεις. Μετακινούν καθίσματα, ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί όλοι αυτοί με τα μάγια. Μπορούν και βλέπουν μερικές φορές, κάνουν κακό στους άλλους. Όταν έχεις κάποιο εχθρό, μπορείς με τα μάγια να του κάνεις κακό. Αυτή λοιπόν η επιθυμία μου να αποκτήσω δύναμη, αντί να με σπρώξει προς το καλό, να αποκτήσω καλή δύναμη, με έσπρωξε προς το κακό. Οι νέοι λοιπόν της εποχής μας σήμερα, οι οποίοι διαρκώς φεύγουν από την Εκκλησία, νομίζω πως ο σατανάς, ο σατανισμός είναι ένας χώρος όπου μπορούν να αποκτήσουν δύναμη, να αποκτήσουν χρήματα. Φταίει δε και το γενικό πνεύμα της εποχής σε μια συνάντηση, σε μια σύναξη που σε Θεσσαλονίκη πάλι κάναμε τον τελευταίο καιρό, ένας νέος φοιτητής μας είπε το εξής. Δεν είναι περίεργο, λέει. Εγώ τελείωσα, μας είπε, το Αμερικανικό Κολέγιο πάνω στο Πανόραμα. Η γενική νοοτροπία που επικρατούσε στο κολέγιο και που εν πολλής επικρατεί σε όλα τα σχολεία είναι ότι αυτά πλέον, η μουσική, η ροκ, τα δίσκο και όλα αυτά, ο τρόπος ενδυμασίας, με τα τζιμ και όλα αυτά, είναι ο γενικός κανόνας συμπεριφοράς. Αν τολμήσει κάποιος νέος να διαφοροποιηθεί από τον γενικό κανόνα αυτό και δεν φορέσει τα έξαλα, τα τζιμ, μερικές φορές και μπλούζες με σατανικά σχήματα, με την πεντάλφα και τον σατανά ακόμη επάνω, ή αν τολμήσει να μην πάει στις δίσκο και εδώ και εκεί, απομονώνεται. Και θεωρείται πως είναι κάτι περίεργο, ένα όρο το οποίο δεν ζει την εποχή του. Και εμφανιζόμαστε μερικοί νέοι ως κομπλεξικοί, ως όντα παράξενα. Μα δεν ζεις την εποχή σου, η εποχή σου θέλει αυτό. Την αγριότητα του ρυθμού, το ταμ-ταμ εκεί, τη μουσική την άγρια. Έχει διαπιστωθεί δε ότι αυτή η μουσική στην αγριότητα χρησιμοποιόταν σε περίοδους τελετουργίας μαγικής. Για να φτάσουν σε έκσταση οι μάγοι και να κάνουν μετά ανθρωποθυσίες, έκαναν την μουσική αυτή με το ταντάμ, το ταντάμ. Αυτά έκαναν μέσα στη δίσκο. Και σιγά σιγά λοιπόν, μας είπε ο νεαρός αυτός, γιατί σας φαίνεται περίεργο εσάς τους μεγάλους, αφού εμείς μεγαλώνουμε από τα παιδικά μας χρόνια με αυτή την νοοτροπία. Και όχι μόνο στη δίσκο, αλλά ακόμη και μέσα στο σπίτι. Πώς συμβαίνει μέσα στο σπίτι αυτό, με την τηλεόραση. Ξέρετε ότι ακόμη και τα αθώα κόμιξ, τα Mickey Mouse, που βλέπουν τα παιδιά και πολλές φορές αφήνουμε και τα βλέπουν, έχουν μέσα φιγούρες σατανικές. Διαβόλους με κέρατα κτλ. Ή εκείνες οι ταινίες του τρόμου που βλέπουν όλοι, τα θρίλερ, και μερικοί αρέσκονται να τις παρακολουθούν. Όλα αυτά εξοικειώνουν τους νέους με τον σατανά. Και προσελκύονται προς τα εκεί όλοι. Για να μην πω λοιπόν περισσότερα και για να συζητήσουμε και στη συνέχεια γύρω από τα θέματα αυτά και να υποβληθούν ερωτήσεις. Το γενικό συμπέρασμα από όλη την ιστορία αυτή είναι ότι ο διάβολος, ο σατανάς, από τη φύση του δεν ήταν κακός. Για να πούμε λίγο για τη δεσμευτική εκκλησία γύρω από τον διάβολο. Όπως και οι άγγελοι ήταν από τη φύση του καλός. Και εξέπεσε. Όπως εκπέμπουν και οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι στη φύση τους είναι όλοι καλοί. Ο Θεός κάνει όλους τους ανθρώπους φύση καλούς. Δεν μπόρεσε λοιπόν ο διάβολος να παραμείνει κοντά στο Θεό και εξέπεσε. Και έγινε διάβολος και σατανάς και μισεί και φθονεί και εξαπατά και κάνει το πάνω για να εκτελέσει το έργο του, να γκρεμίσει το έργο του Θεού στον κόσμο. Και το είχε επιτύχει αυτό στην πρόκληση του εποχή. Ιδωλολατρίες, ασέλγειες, πορνίες, όλα τα μανδύα των αδελφών και οι 12 θεοί του Ολύμπου. Τι ήταν όλα αυτά, δαιμονικά ήταν όλα αυτά. Αυτό ήταν η πατέρα της Εκκλησίας. Το 12ο του Ολύμπου τι ήταν. Κάτω από κάθε Θεό υπάρχει ένας δαίμονας, προσωποποίηση ενός δαίμονος. Κυριάρχησε λοιπόν ο σατανάς μετά από την αμαρτία και την πτώση του ανθρώπου επί χιλιάδες χρόνια. Και επιτέλους ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και μας γλίτωσε από τον κακό και από τον διάβολο. Έφερε αγιοσύνη, δύναμη, μας έδωσε δύναμη να πολεμούμε και να νικούμε τον διάβολο. Και εμείς αυτήν την δύναμη, και εμείς οι ιερείς και η Εκκλησία είμαστε διαχειριστές αυτής της δυνάμεως. Και είμαστε υπεύθυνοι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη που έδωσε ο Χριστός με το έργο στη γη. Την έχουμε αφήσει τον τελευταίο καιρό και από εκεί. Και ο διάβολος με το δικά έχει όλο τον κόσμο και φέρνει τα παιδιά μας και τα οδηγεί στον θάνατο και στην ασφάλεια και στην πορνεία. Θα πρέπει λοιπόν, σεβασμιότατε, και εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν άριστη η σκέψη σας να γίνει μια αναφορά στο θέμα αυτό, να προβληματίσει ευρύτερα όλους μας το θέμα αυτό. Ξέρετε βέβαια ότι δύο χιλιόνες, αν δεν κάνω λάθος, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε ευαισθητοποιηθεί γύρω από το θέμα και είχε αναθέσει μάλιστα στον Μητροπολίτη Φιλίππων. Είχε κάνει μια εισήγηση.
ενώ πληρώνει τις ιεραρχίες γύρω από τα θέματα αυτά. Αλλά χρειάζεται ενημέρωση σε επίπεδο έτσι προσωπικό των ιερέων, να δούμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο οι Γιακοβάδες ο εχθρός μας. Όταν είναι οι Γιακοβάδες εχθρός, καλώς κάνουν πολύ κληρικοί, ακόμη μερικές φορές και με τρόπους αγρίους, για να προφυλάξουν το ποιμνιό τους τους εγγυώνουν. Μου έλεγε προηγουμένως ο Μητροπολίτης Ράμας που πέρασε από το σπίτι μου, ότι ένας κληρικός του στην επαρχία της Ράμας οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Εξαιτίας του ότι διαομράγησε εναντίον ματίων του Γιακοβάδη. Τους έδιωξε από το χωριό του Διατσιλίας. Τους έδιωξε. Και τον κατήγγειλαν. Για σωματική βία. Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πήγε στον Δεσπότη ο ιερέας. Και του λέει συμβασμιώτα ότι έχω δικαστήριο. Μου κάνει δικαστήριο. Τι θα κάνω. Και έλεγε άλλες γράμμες. Τι θα κάνεις. Θα πας στο δικαστήριο και θα πεις στους δικαστάς, κύριοι δικαστέ, ξέρετε πολύ καλά, χριστιανοί ορθόδοξοι είστε, ότι εγώ είμαι ποινή. Και όπως ο ποινή φυλάει τα πρόβατά του, από τους λύκους, έτσι πρέπει και εγώ να φυλάξω τα δικά μου τα πρόβατα. Λοιπόν, ήρθε να αυτή στην ενορία μου, όπου δεν υπήρχε ούτε ένας Γιακοβάδης. Γιατί αν υπήρχαν και όχι τους Γιακοβάδες, θα υπήρχε κάποια δικαιολογία ενδεχομένως, τους επισκέπτονται. Αν δεν υπήρχε στο χωριό ούτε ένας Γιακοβάδης. Τι ήθελα λοιπόν αυτή μέσα στο δικό μου το μαντρί. Δεν ήθελα να μου αρπάξουν τα πρόβατα. Και τι κάνει στον πάτη σαν να πει ο λύκος μέσα στο πρόβατο. Τους κουφεκίζει, τους διώχνει, τους δένει. Και αθώθηκε ο ήρες. Γιατί θεωρήσε και πως πήγα να κάνω προσυγγισμό. Η σκέψη μου λοιπόν για την οποία αναφέρω το θέμα αυτό είναι ότι και οι Γιακοβάδες είναι σατανάς. Και αυτοί σατανισμός είναι. Από τον σιωνισμό, από τον εβραϊσμό προέρχονται όλα αυτά. Αλλά δεν αστρεφόμαστε μόνο εναντίον των Γιακοβάδων και των αιρετικών. Ο σατανισμός, η δίσκο και όλα τα άλλα, και ο τρόπος και η νεοτροπία που καλλιεργούν οι νέοι μας, είναι και αυτά σατανικά. Πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε όχι μόνο σε αιρέσεις και σε Γιακοβάδες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι μας σκέφτονται και οι νέοι μας ψυχαγωγούνται. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές που μόλις προχθές γιορτάσαμε με την απόδοση της εορτής των Θεοφανίων και αγιάσανε τον κόσμο και αγιάστηκε ο κόσμος, να αρχίσουμε πιο συνειδητά να επιτελούμε το έργο αυτού του αγιασμού. Του αγιασμού και βεβαίως με τη δύναμη που έχει ο αγιασμός, το είδο, το αγιασμένο, χωράφια, σπίτια παντού όπως κάναμε παλαιότερα, παντού αποθήκες, τάβλους, να μην υπάρχει χώρος που να μπαίνουν τα δαιμόνια μέσα. Αλλά ιδιαίτερα το έργο του αγιασμού και της εξυψώσεως των ψυχών. Να κάνουμε τους ανθρώπους ικανούς, τους νέους μας, το ποιμνιό μας, να τους διαπαιδαγωγήσουμε, ώστε να μπορούν να αντιστέκονται στους πειρασμούς και στο διάφορο. Αντίστηκε τον διάφορο, λέει η Αγία και φεύξετε αφήμον. Αν αντισταθείτε, ο διάφορος θα φύγει. Και ο Άγιος Αντώνιος, για να πείσω λοιπόν τις σκέψεις του με αυτόν τον Ρωτάτο, γιορτάζω μεθαύριο, ο Άγιος Αντώνιος στον βίο του έχει μια πολύ μεγάλη ενότητα, όπου ακριβώς προσπαθεί να δείξει ότι τι το φοβάσαι τον διάφορο. Το διάφορο το φοβάται εκείνος μόνο που δεν είναι έτοιμος. Όποιος είναι έτοιμος και εξομολογείται και κοινωνεί και προσεύχεται και πιστεύει και πιστεύει, δεν έχει ανάγκη από καμία άλλη προστασία. Έχει χίλιους ανθρώπους. Της αγκέλης αυτού εντελείται περισσότερο διαφυλάξει σε πάση θα χρησιμοποιήσω. Όποιος κηρύτται της Εκκλησίας έχει τον φύλακα άγγελο. Τι στέλνουμε, λέμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο καθένας μας μονίμως όλες τις στιγμές και όλες τις ώρες έχει ένα φύλακα άγγελο. Και όταν ο φύλακας άγγελος είναι κοντά μας, κανένας δεν πλησιάζει. Πώς θα πλησιάσει ο Σατανάς και ο Δαίμονας όταν είναι ο άγγελος, τεράστιος, φωτεινή μορφή κοντά μας. Όταν όμως εμείς με τις κακές μας πράξεις διώξουμε τον φύλακα άγγελο, έρχεται ο διάβολος και παίρνει στην δική μας την περιοχή. Αυτές λοιπόν τις αλήθειες τις παραδοσιακές μας το λιβάνι. Που λέμε ότι δεν αντέχει ο διάβολος το λιβάνι. Πόσα σπίτια, ρωτήστε στην εκκλησία σας, πόσα σπίτια πιάνει λιβάνι. Κάντε μια στατιστική στο χωριό σας που είστε εφημέρι και ρωτήστε στο εκκλησία μας πόσα σπίτια, πόσες οικογένειες πιάνει λιβάνι το βράδυ. Που γυρνάει ο πατέρας και θυμιάζει μέσα στο σπίτι, σταυρώνοντας. Ελάχιστα. Πόσοι έχουν εικονοστάσει μέσα στο σπίτι. Πόσοι έχουν Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι. Λέει η παράδοση πως όπου πάει το Ευαγγέλιο σε σπίτι φεύγει ο διάβολος. Σε σπίτι που υπάρχει Ευαγγέλιο δεν πατάει ο διάβολος. Τώρα μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια στην Ελληνότητα, το κάνει η Ένωση Θεολόγων Βορείου Ελλάδος με έγγραφό της προς την Ιερά Σύνοδο,
να διαθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος όσα χρήματα χρειαστούν, εις τρόπον ώστε όλοι οι μαθητές των γυμνασίων να προμηθεύονται από μια καινή διαθήκη. Τους δίνει δώρο η Ιερά Σύνοδος. Γιατί αν πάρει το παιδί το Ευαγγέλιο, θα το πάει στο σπίτι. Και θα διαβάσουν, αλλά θέλει και ένα φυλακτό, το Ευαγγέλιο είναι φυλακτό. Βλέπετε λοιπόν τα απλά πράγματα αυτά, το λιβάνι, το Ευαγγέλιο, όλα αυτά, το εικονοστάσιο. Τα μελήσαμε. Ο Σταυρός, η μεγαλύτερη δύναμη, Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, τον Σταυρό σου ημίν δένοντας. Πού υπάρχει. Ευαγγέλιο που δεν υπάρχει, που δεν γίνεται ο αγιασμός. Πόσοι κάνουν αγιασμό στα σπίτια τους τον τελευταίο καιρό, ξεχάστηκε και ο αγιασμός. Και βέβαια, ας πούμε και τα κακά της μισθοδοσίας μας, ως εφημερίο, παλαιότερα που δεν είχαμε μισθό από το κράτος, επεδίωκε ο ιερέας να πηγαίνει στα σπίτια και να αγιάζει και να πάρει και το αντίτιμο του αγιασμού, την ενίσχυση εκ μέρους των πιστών. Τώρα, οχυρωμένοι και εμείς είμαστε υπάλληλοι, οι ιερείς, δεν έχουμε καμία διάθεση να γυρίσουμε και να αγιάσουμε, δεν υπάρχει το κίνητρο. Αλλά δωρεάν ελάγεται, δωρεάν τότε. Είναι καθήκον μας να πηγαίνουμε και να αγιάζουμε. Και ακόμη και να ρωτούμε, έκανες αγιασμό. Θα πρέπει να σου κάνω αγιασμό στο σπίτι σου, να διώξω τα δαιμόνια. Ακόμη πολλές φορές και χωρίς να μας προσκαλέσουν, να λέμε, κάνετε αγιασμό στα σπίτια σας. Να δω να σας κάνω αγιασμό στα σπίτια. Πόσα σπίτια έχει μια νοία, 50-60%. Αν τα μοιράσουμε, θα κάνουμε αγιασμό σε όλα τα σπίτια. Εμείς γυρίζουμε τα σπίτια. Λοιπόν, συμμετέχονται σύντομα αυτή η τραπέζα σκέψη που ήθελα να κάνω και αν οι πατέρες θέλουν κάτι να ερωτήσουν. Κάτι παρατηρώντα από την πείρα μου στην Αμερική, το πρωτοπείρα. Επειδή όταν πρωτοπείρα είπα στην Αμερική και επειδή ο ιερέας σχέση με την νεολαία πάρα πολύ για την κοινωνία, είδα ότι στις συγκεντρώσεις του Σινέη είχαν αυτή τη μουσική την ροκ και εξανέστη. Μια μέρα είπα στο κήρυγμα μου, αντί για οτιδήποτε, αν είπα προς Θεού, στην Αφρική βρισκόμαστε ή σε καμιά πολιτισμένη χώρα. Τι μουσική αυτή που χρησιμοποιείται εδώ και είπα, δεν υπάρχει πάντα και τι μουσική είχατε. Και με επετέθησαν ορισμένοι άνθρωποι. Τι μισό είναι αυτό, λέει, αντί για τη μουσική και είπα. Λέω, δεν είναι αντί για τη μουσική, είναι αντί για αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι διαβολοκίνητη τη μουσική. Και είδα συνέχεια και τα γεγονότα τα οποία γινόταν, τα οποία μετά 20 χρόνια έρθαν εδώ πατέρα. Τα όσα είδα εγώ εκεί τότε, με τα 20 χρόνια έρθαν εδώ. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και είχα μια εμπειρία και αυτό είναι ο πατέρας. Πατέρα, προσοχή. Δεν κάνουμε ποιμαντικό έργο εδώ, κάναμε με ένα γερτικό είδο, διότι δεν κάνουμε ποιμαντική εργασία. Εκεί ο ιερεύς κάθε βράδυ το παραλαμβάνω και το φωνάζω και θα το φωνάζω όσο του ζω. Κάθε βράδυ είμαι σε ένα σπίτι πατρευτερότερα. Και οι ιερείς έτσι κάνουν. Κάθε βράδυ, μα σε οποιαδήποτε στιγμή, χαρά, λύπη, θεωτή, εορταστικές εκδηλώσεις, αγιασμό, ευχέλιο και το κάθε βράδυ. Και το δεύτερο που είπε για τα γεωγραφή. Με συγκίνησε πριν από ένα χρόνο μια εκδήλωση εδώ στο Λύκειο που ήρθε ένα και μου ζητάει, θέλαμε να μου δώσετε 50 γεωγραφές. Ευχαρίστω, και καλή είπα τους ιερείς εδώ και κάθε ένας έδωσε από μια γεωγραφή. Δηλαδή είναι πραγματικά προσφορά αυτό το πράγμα στα παιδιά και μακάρι μπορούσαμε να δώσουμε χίλιες αγγελματές στα γυμνάσια εδώ. Και θα το καλύψουμε να γίνει το πράγμα αυτό για να μπορούν τα παιδιά να έχουν αγγελματή όπως είπατε στο σπίτι. Γιατί είναι πραγματικά ο φρουρός του σπιτιού. Αυτά από μένα πατρευτερότερα και με συγχωρείτε γιατί τα λέω έντονα. Διότι έχω ζήσει τα πράγματα αυτά και ξέρω τι έγινε αυτό. Ποιο τι διαβολικά πράγματα ήταν στην Αμερική. Και ξέρω ότι από εκεί αρχίζει όλο το καλό φρούτο που έρχεται από εκεί αρχίζει δυστυχώς. Σεβασμιότατε, έχετε δίκιο και υπάρχει δυστυχώς μια τάση. Και αυτή η νέα εποχή που λένε. Νέα εποχή, ναι. Η νέα εποχή ναι. Είναι ακριβώς μια προσπάθεια να επικρατήσει μια κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Μια πιστωτική κάρτα. Μάλιστα, μάλιστα. Και ένα είδος μουσικής. Ένα είδος μουσικής. Εγώ μουσική θα κυριαρχήσω. Εγώ έχω λοιπόν τα λεγόνα αντίστροφα μηνύματα τα οποία υπάρχουν. Βεβαίως. Βγάζει το γράφο στους δίσκους. Ναι. Και great day ξάιτα λέει. Μεγάλη μεγάλη σατανά. Στο Ιβγιαράκι αυτό τα γράφει. Λοιπόν αυτό το δείτε. Είναι ο σατανισμός στη μουσική. Είναι συγγραφές Παπαδημητρακόπουλος. Και Παπαδημητρακόπουλος. Ποιος έχουν αυτοί. Εκδόσεις Φωτοδότες. Δεν είναι. Θεσσαλονίκη πάει αυτό. Ας το πάρει στο Πακονέ. Ναι, θα πάρει. Θα πάρει ένα βιβλίο εγώ συμβασμένο από τον Ιερά Μητρόπουλη Λεμεσού. Σατανισμός στη μαγεία και είχα αντικείμενα δικά σας μέσα έως εφημαδρίτη. Ένα πράσινο βιβλίο με ένα φίδι απάνω.
Αλλά αυτό εδώ είναι απλοϊκά γραμμένο, απλοϊκά, και έχει μέσα, έχει μέσα από τους ίδιους τους τραγουδιστάς που μπορεί κανένας να παρουσιάσει στους νέους ανθρώπους. Τίποτε απολύτως, τίποτε απολύτως, τίποτε απολύτως. Ερωτήσεις. Έχεις ερωτήσεις να κάνουμε. Επαγγελματίε, τα κέντρα, τα σατανικά κέντρα, δηλαδή εννοώ τις δίσκο, τις, τα άλλα, αυτά που η νεολαία μας συχνά ζητεί και διαφθείρεται συνεχώς. Να, εάν δεν σταματήσουν αυτά τα κέντρα, δεν μπορούμε, δηλαδή, να... Και το παιδί του ακόμα δεν μπορεί να το κάνει κουμάντου ο πατέρας και η μητέρα τους να το αποτραβήξουν, διότι αναφέρατε και εσείς στις δυσκολίες αυτές. Παιδιά κληρικών ακόμα έχουν παρασυρθεί σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε να... Να σας πω, πάτερ μου, είπατε η πολιτεία και η εκκλησία. Η εκκλησία μπορεί και πρέπει η εκκλησία να αναλάβει ευθύνη και ρόλο. Από τους πολιτικούς και την πολιτεία δεν περιμένουμε τίποτε. Ξέρετε για ποιο λόγο. Περιμένετε να σας πω για ποιο λόγο. Διότι η πολιτεία έχει μπει μέσα σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι, όπου σκοπός αυτού του παγκοσμίου παιχνιδιού είναι να κυριαρχήσει ο Σατανάς. Δηλαδή ο Αντίχριστος, τον οποίο λέει η Αγία Γραφή πως θα έρθει, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κυριαρχία στην γη μέσω των πολιτικών. Δηλαδή οι πολιτικοί μας δεν κάνουν ουσιαστικώς τίποτε άλλο παρά υπηρετούν να έρθει ο Αντίχριστος στη γη και να κυριαρχήσει αυτός. Και πώς στοιχειοθετείται αυτό? Βλέπετε παραδείγματος χάρη το θέμα της Ευρώπης, της ΕΟΚ. Οι πολιτικοί μας, στο σύνολό τους σχεδόν, είναι πλέον ενθουσιώδεις ευρωπαϊστές. Η σήμερα κυβερνόσα παράταξη στο ΠΑΣΟΚ, πριν από 10 χρόνια, ήταν εναντίον της Ευρώπης. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έλεγε τότε. Τώρα είναι ευρωπαϊστές και αυτοί. Όλοι είναι ευρωπαϊστές τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως υπάρχει μία τάση να ενωθεί ο κόσμος, να ενωθεί η Ευρώπη, η Αμερική είναι ενωμένη, να ενωθεί και η Νότιος Αμερική, να ενωθεί και η Ιαπωνία, να ενωθεί όλος ο κόσμος, και κάτω από αυτήν την ένωση να κυριαρχήσει ο Σατανάς. Ο Αντίχριστος θα είναι εκείνος ο οποίος θα κυβερνάει σε αυτήν την ένωση. Και βλέπετε τώρα με την Ευρώπη που πάμε, τι κερδίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι? Στην εκπομπή αυτή που σας είπα, βγήκε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο φτιάχνουν και το ΠΑΣΟΚ, δεν κάνουμε πολιτική εδώ. Η πολιτική μας εννοεί είναι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι μην περιμένετε από τους πολιτικούς. Βγήκε λοιπόν ένας βουλευτής και είπε, μα στρέφεστε εναντίον της ΕΟΚ, είπε σε αυτόν τον Καραζιώτη, ο οποίος έλεγε ότι στις Βρυξέλλες υπάρχει ένα θηρίο, ένας μεγάλος εγκέφαλος με το ΕΚΑΜ και με τις ταυτότητες το 666 στην Ευρώπη, όπου ουσιαστικώς θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος σε αυτήν την ΕΟΚ. Είπε λοιπόν ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής. Εγώ παραξενεύομαι, λέει. Στρέφεστε εναντίον της ΕΟΚ. Η ΕΟΚ μας δίνει δημοκρατία. Μας δίνει ελευθερία. Μας δίνει ευημερία. Και περνάμε καλά χρήματα. Δεν είναι καλό πράγμα η ΕΟΚ? Την ψυχή μας δεν την κάνουμε με την ΕΟΚ. Και την ορθοδοξία μας δεν την κάνουμε με την ΕΟΚ. Λοιπόν, βλέπετε ότι αρχίζουμε και φραγκέπουμε. Φραγκέψαμε, παλαιότερα λέγαμε φραγκέψαμε και πού να ακούσει κανένας πως φράγκεψε. Και τώρα λέμε εξευρωπαϊστήκαμε και το θεωρούμε αγαθό αυτό. Παλαιότερα να πήγαινε ένας άντρας και να άραβε φράγκικο κουστούμι στο φραγκοράπτη, γινόταν σκάνδαλο. Και τώρα συνηθίσαμε στα φράγκικα τα ρούχα, στα φράγκικα τα φαγητά, στη φράγκικη διασκέδαση, στα φράγκικη του λογοτεχνία, όλα φράγκικα, όλα ευρωπαϊκά. Και δεν διαμαρτυρόμαστε καθόλου. Η πολιτεία λοιπόν είναι στον δρόμο αυτό. Στον δρόμο που οδηγεί στην ενότητα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον δρόμο του Αντιχρίστου. Και μην περιμένετε από την πολιτεία, μην περιμένουμε από την πολιτεία, θα μας κοροϊδεύει και θα μας ηρωνεύει την πολιτεία. Αλλά η Εκκλησία πρέπει να κάνει το έργο της. Και αν παλαιότερα είχαμε κατακτητά σε εξωτερικούς τους Τούρκους και κράτησε η Εκκλησία, τώρα ας θεωρήσουμε ότι έχουμε εσωτερική κατάκτηση. Δυστυχώς είμαστε υποκατάκτηση και υποκυριαρχία εσωτερική. Και να κάνει η Εκκλησία το έργο της σαν να είμαστε υποκατάκτηση, υποκατοχή. Με τα σχολεία, με τα κτλ. Λέω πολύ συχνά, σεβασμιότατε, το λέω παντού, σαν νυγμό, σαν υπενιγμό. Γιατί κάθε Μητρόπολης, κάθε μεγάλη ενορία στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν 5-6 ενορίες μεγάλες.
να μην κάνει δικά τη σχολεία. Πολύ σωστά. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα σχολείο που το έκανε ο Λεωνίδας. Ναι, ναι, ναι. Που ξέρετε τι προσέλευση έχει. Εμένα μου τηλεφωνούν κάθε καλοκαίρι 20-30 γονείς, οι οποίοι με παρακαλούν να μεσολαβήσω για να πάρουν τα παιδιά τους στο σχολείο αυτό. Ναι. Γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται την Εκκλησία, όπου υπάρχει θεολόγος, όπου υπάρχει ιερεύς. Αν λοιπόν εδώ κάθε Μητρόπολης και κάθε μεγάλη ενορία έκανε σχολεία δικά της. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ανώτερες σχολές, υπάρχει δυνατότητα. Γιατί να κάνουν τα ιδιωτικά σχολεία άλλοι ιδιώτες και να μην κάνει η Εκκλησία δικά της σχολεία. Όπως λοιπόν είχαμε στη Δημοκρατία τα κρυφά σχολιά, τώρα θα κάνουμε φανερά σχολιά. Φανερά σχολιά και δεν αφήσουμε τους νέους μας να παρασύρονται από τις ψευτοθεωρίες και τα ψευτοδισκάδικα και τις ψευτοκουλτούρες, αλλά μέσα στο δικό μας το σχολείο που θα είναι υπό τον έλεγχο, θα είναι δάσκαλοι και καθηγητές λαϊκοί. Άρα θα είναι υπό την ευθύνη της ενορίας της Μητροπόλεως ένα σχολείο. Αν αυτό λοιπόν σιγά σιγά επικρατήσει παντού και αρχίσει η Εκκλησία να δουλεύει εις βάθος από την αρχή, τότε δεν θα τα χάνουμε τα παιδιά μας πάντα. Αλλά τώρα τα αφήσαμε στους δασκάλους τους όχι παιδαγωγούς. Δεν θέλω να πω καμιά βαριά λέξη. Βλέπετε μερικές φορές μορφές διδασκάλων στην τηλεόραση. Είναι παιδαγωγή αυτή. Είναι παιδαγωγή αυτή. Η Εκκλησία ιδιωτικά θα είναι. Υποπληρώνουν τα παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το σχολείο, αυτό ο Απόστολος Παύλος το παρακολουθεί, έχει 500 παιδιά και αν μπορούσε θα είχε 1000 παιδιά, αλλά δεν έχει εγκαταστάσεις. Ο γονεύς, αν κάνει μια ενορία, μια επιτρόπολη σε ένα σχολείο, και βάλει δασκάλους. Υπάρχουν συνταξιούχοι δάσκαλοι στη Θεσσαλονίκη εδώ. Υπάρχουν 50 δάσκαλοι, οι οποίοι μου λένε, Πάτερ Θεόδωρε, δεν κάνουμε μια προσπάθεια. Το λέω συχνά εγώ αυτό. Δεν κάνουμε μια προσπάθεια εμείς να στήσουμε ένα συγκρότημα σχολικό εκεί. Και θα ερχόμαστε εμείς αμισθοί να διδάσκουμε στα παιδιά. Χωρίς να μας πληρώνετε. Τώρα θα πάρουμε τα παιδιά στα χέρια μας. Τώρα τα παιδιά δεν είναι στα χέρια μας. Και θυμάστε αυτή την καθηγήτρια στην Κοζάνη, η οποία τι δίδασκε στα παιδιά. Σατανισμό. Κι άλλη καθηγήτρια, σαν το σχολείο κατήγγειλε ένας ιερεύς. Στην Κόρυφο. Ένας ιερεύς κατήγγειλε πως κι άλλη καθηγήτρια δίδασκε μέσα στα παιδιά σατανισμό. Αν λοιπόν τα παιδιά μας αρχίζουν μέσα στα σχολεία να μαθαίνουν σατανισμό, πότε θα τα χάσουμε, πάντα που θα τα χάσουμε. Και οι ιερέων παιδιά και εμείς θα χάνουμε τα παιδιά μας. Αν όμως εμείς αρχίσουμε να τα έχουμε στα χέρια μας τα παιδιά, μέσα στα σχολεία κτλ., δύσκολα θα τα χάσουμε. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας έχουμε ευθύνη να δραστηριοποιηθούμε. Επίσκοποι, ιερείς, καθηγητές, δάσκαλοι, όλοι μαζί. Η πολιτεία όχι. Η πολιτεία ζει σε άλλους κόσμους. Στους δικούς της κόσμους ζει η πολιτεία. Είναι απογοήτευση να ακούτε πώς σκέφτονται οι πολιτικοί μας. Που εν πολλής, ας το πούμε, αυτός ο τρόπος σκέψης περνάει και σε πολλούς από εμάς. Δηλαδή το μισθό μας, οι χειροπραξίες μας, ένας επαγγελματισμός περνάει και σε εμάς. Να χτυπήσουμε την καμπάνα, αν τη χτυπήσουμε, πολλές φορές δεν χτυπούμε και τις καμπάνες, τις ακολουθίες. Έχουμε το μισθό μας, την οικογένειά μας, την παπαδιά μας, τα παιδιά μας και απλώς το σχήμα μας είναι σχήμα κοινωνικού. Η αγωνία για τα παιδιά και τα παιδιά που χάνουν και το έργο μας το ποιμαντικό που λέει ο Σεβασμιότατος. Αυτό λοιπόν, αυτό το σχήμα πρέπει όλους μας να μας ξέρει, πώς και όλους μας να μας ανησυχήσει. Πάμε έτσι στο ραδιόφωνο αν δεν επικρατήσουμε αυτή το ραδιόφωνο. Μα όπως λένε φωτισμένοι άνθρωποι και όπως περιμένουμε, αν επικρατήσει και αν κυριαρχήσει ο Αντίχριστος, θα έχουμε διωγμό. Οπωσδήποτε θα έχουμε διωγμό. Δεν ξέρω αν προλάβουμε στη γενιά τη δική μας ή στα παιδιά μας, θα έχουμε διωγμό. Και θα έχουμε διωγμό διότι θα μας υποχρεώσει για να έχουμε συναλλαγές και να παίρνουμε τους μισθούς μας, να έχουμε το 666. Και όχι μόνο πάνω στην κάρτα, στην ταυτότητά μας. Και υπάρχουν πολλοί θεολόγοι που λένε καλά, καημένοι, τι πειράζει, κατ' έχουμε το 666, να μην πιστεύουμε. Ναι. Βρίσκουμε δικαιολογίες. Άμα έχεις τον αγιασμό μέσα σου και το σταυρό, τι θα σε πειράξει το 666. Ή μετά από την ταυτότητα το σχέδιο είναι να χαραχθεί στο χέρι μας. Δεν θα βάζουμε την κάρτα για να παίρνουμε τους μισθούς μας και τα άλλα, με το χέρι μας. Θα είναι σφραγισμένο με ακτίνες λέιζερ το χέρι μας και όπου πάει σε μηχανήματα, σε σούπερ μάρκετ κτλ. Με τον αριθμό που θα έχουμε εδώ, με εκείνο θα γίνονται οι συναλλαγές μας. Θα δεχτούμε να σφραγίσουμε το χέρι μας με το μέτωπό μας, με τον αριθμό του Αντιχρίστου. Αν δεν δεχτούμε, δεν θα παίρνουμε μισθό, δεν μπορούμε να κάνουμε, τι θα κάνουμε. Θα είμαστε υποδιωγμένοι. Θα μας διώξουν από σχολεία, από θέσεις, θα πεινάσουμε κτλ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτά. Είμαστε έτοιμοι. Και το νόμο και μαρτύριο να είναι. Βεβαίως. Αλλά πού είναι η ζωή του μαρτυρίου. Πού είναι η ζωή του μαρτυρίου, γιατί θα πρέπει από τώρα να ζούμε μια ζωή ασκήσεως και προσευχής και νηστείας και μαρτυρίας για να προετοιμαζόμαστε για αυτού του είδους
Διαρκώς, ο Αντίχριστος θα έρθει, όταν θα έρθει. Αλλά αντίχριστοι υπάρχουν πάντοτε. Και η πολιτεία ουσιαστικώς είναι αντίχριστη τώρα. Λοιπόν, θα πρέπει από τώρα να ετοιμαζόμαστε με θάρρος, με τόλμη. Αν ένας ιερέας μέρα σε μια ενορία πάει και εμφανιστεί ένας να κάνει δίσκο, να έχει το θάρρος και να κάνει το πει, κοίταξε, δεν θα κάνει δίσκο στην ενορία. Λέω. Μέχρι που θα πάει και ξύλο του. Ας πάει. Ας πάει. Αν έχω μια απορία, καμιά ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ρωτό. Γιατί κατά πόσον έχει επίδραση ο Σατανάς στα ψυχολογικά ή στα νευρολογικά προβλήματα τα οποία είναι σε έξαρση στην εποχή μας. Κατά πόσον επιδράει με έμεσο, με άμεσο τρόπο. Αν παρακολουθήσετε το περιεχόμενο των ευχών των εξορκισμών και του Αγίου Κυπριανού και του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου Χριστόμου, προκύπτει από το περιεχόμενο αυτών των ευχών ότι ο διάβολος του Σατανάς μπορεί και προκαλεί ασθένειες και σωματικές και ψυχικές. Και μάλιστα είναι τόσο έξυπνος και πανούργος ώστε πολλές φορές δια των μάγων εμφανίζεται ότι θεραπεύει αυτή τις αρρώστιες. Αλλά τι θεραπεία πρόκειται, απλώς αποχωρεί. Αφού εκείνος προκάλεσε την αρρώστια, αποχωρεί προσωρινά για να δείξει πως έχει δύναμη και ξανάρχεται μετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ένας λαϊκός από την Κοζάνη, γνωρίστηκε με τον γιο μου κάπου εκεί, ο γιος μου είναι φοιτητής την περίοδο αυτή, είχε πρόβλημα, τον είχαν κάνει μάγια κτλ. Και ήρθε στο σπίτι μου και μου λέει, πάτε Θεόδωρε, εγώ 10 χρόνια υπέφερα φοβερά. Πονοκεφάλους, κατάθλιψη, είχα γίνει κουρέλι. Και μάλλον μου κάναν μάγια. Εκεί είχα καταλήξει. Και τελικώς λέει, είπαν ότι εκεί στο χωριό μας υπήρχε κάποια γυναίκα η οποία έγινε τα μάγια. Και πήγα σε αυτή τη γυναίκα που είχε εικόνες μες στο σπίτι και τα λοιπά, όλα αυτά. Και ανακουφίστηκαν λέει. Πώς τα κατάφερε αυτή, ανακουφίστηκαν. Και τώρα λέει, λίγο καιρό είμαι καλά. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή που δεν πρέπει κανένα να παραπλανάει, ό,τι δεν έχει σχέση με την ιεροσύνη και με την εκκλησία και τα λοιπά, είναι από τον διάβολο. Δεν υπάρχει άνθρωπος λαϊκός ο οποίος κάνει θαύματα και έχει εικόνες και κνιατίζει και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι σατανικά. Μπόρεσε αυτή η επικαλούμενη δικά της δαιμόνια και τα λοιπά και τον ανακούφισε προσωρινά. Γιατί αν με τη δύναμη των δαιμονίων που είχε προκαλέσει τους πονοκεφάλους και την κατάθλιψη και τα λοιπά, προσωρινά έφυγε τα δαιμόνια και ανακουφίστηκε ο ασθενής. Λοιπόν, έχει τη δύναμη ο Σατανάς, επιτρέπει ο Θεός σε ανθρώπους που δεν είναι οπλισμένοι. Όποιος είναι οπλισμένος, πάρε το παράδειγμα του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιωστίνης. Τι δεν έκανε ο πρώην μάγος Κυπριανός για να κάμψει, για να κάνει μάγια στην Ιωστίνη, για να παντρευτεί εκείνον που την είχε ερωτευτεί. Τι έκανε. Όχι μόνο δεν άλλαξε η Αγία Ιωστίνη, αλλά έκανε και τον μάγο να γίνει ο Μέγας Επίσκοπος, ο Άγιος Κυπριανός. Λοιπόν, σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι οπλισμένοι μπορεί και προκαλεί και πόνους και στομακόπονους και νευρώσεις. Λέει μέσα οι ευχές. Όπου είναι, στο λίμα, στο αίμα, στα νεύρα, λέει η ευχή του Αγίου Κυπριανού. Όπου είναι το δαιμόνιο, όπου και αν βρίσκεται, εδώ και εκεί και εδώ και εκεί, φύγε. Λοιπόν, η Εκκλησία μας πιστεύει ότι έχουν τα δαιμόνια την δύναμη, επιτρέπει ο Θεός και προσβάλλουν και δημιουργούν και ασθένειες και ψυχώσεις κτλ. Αλλά ο μόνος τρόπος απαλλαγής είναι κατά αυτή την Εκκλησία και στο Πετραχύλι και στις ευχές. Όχι σε άλλους μάγους. Γίνεται χειρότερη η κατάσταση. Πολλές λοιπόν από τις ψυχώσεις, οι περισσότερες από τις ψυχώσεις οφείλονται σε δαιμονική επίδραση και σε δαιμονική επιρροή. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχουν και παθολογικές καταστάσεις που δεν έχουν σχέση. Και είναι υπόθεση, ξέρω εγώ, ψυχιάτρου ή νευρολόγου από κάποια κούραση, υπερβολική κλπ. Μπορεί ότι και εκεί πάλι εισέρχεται το δαιμόνιο. Γιατί κουράζεται αυτός ο οποίος δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, αυτός ο οποίος αυτός κουράζεται ψυχικά. Όταν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, ότι βλέπει όλο όμορφα και ωραία, δεν έχει ακούσει. Και δυσκολίες να έχεις και ό,τι να έχεις, θα σου δώσει ο Θεός ότι δεν θα αντιμετωπίσεις. Όταν έχει μόνο απελπιστείς, τότε που άρεσε και έχεις οικονομικά προβλήματα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις των ψυχικών παθήσεων και καταθλίψεων, η αιτία είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η απόγνωση και η ελπίδα στον Θεό. Όποιος ελπίζει στον Θεό και πιστεύει στον Θεό, δεν παθαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν μπορεί η αιτία με τους εξορκισμούς, με τις ευχές που διαβάζει, καλαμπιάζει τους εξορκισμούς προετοιμασία και δική μας
και εκείνου στον οποίο διαβάζουμε τους εξορκισμούς και τις ευχές. Δεν είναι μια μηχανική ανάγνωση αυτών των ευχών. Πρέπει να πιστεύει και εκείνος, να πιστέψει, να προετοιμαστεί και εμείς επίσης οι ιερείς. Η χάρη δεν έρχεται μηχανικά. Ναι, βεβαίως. Γιατί αυτή τη στιγμή, να μην το ξεχάσουμε, εδώ κοντά στην Ξάνθη, ναι, υπάρχει ένας πατέρας, Αναστάσιος. Και ο κόσμος τον πίστεψε, είναι σαν εξορκιστής. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Είναι όντως, συγγνώμη, είναι όντως έτσι όπως το θέτετε αυτή η προετοιμασία, εννοείται, αυτή την προετοιμασία εννοείται να είναι η... Δεν ξέρω, Δεν ξέρω αν αυτός ο ιερέας έχει αγία ζωή, γιατί οι άγιοι λένε πως καταλαβαίνουμε την πλάνη από την αλήθεια, από τους καρπούς και από τις εκδηλώσεις. Αν λοιπόν ο συγκεκριμένος ιερέας, τον οποίο αναφέρεστε, είναι άγιος άνθρωπος και ζει αγία ζωή και είναι νηστευτής και εγκρατής και προσεύχεται και κάνει κτλ. Μπορεί ο Θεός να του έδωσε αυτή τη χάρη. Αν είναι ευλογημένο, πάτε, ναι. Για τον ιερέα τον συγκεκριμένο, ναι. Γνωρίζω πολύ καλά ότι εξιμολογεί χωρίς να έχει χειροθεσία. Ο ίδιος ο επίσκοπος του το έχει αναφέρει. Αλλά ξέρουμε από το πιδάλι αυτό, που λέει ότι... Αυτό είναι δείγμα ότι δεν είναι αγία η ζωή του. Γιατί η ανυπακοή στον επίσκοπο, η ιεροσύνη πρέπει να ξέρουμε όλοι. Η ιεροσύνη, ναι, πατήρ Κυπριανός. Απάντησε στο θέμα αυτό, θέλω να απαντήσω. Όχι, ας πω την άποψή μου και λέτε μετά. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ο επίσκοπος είναι ο εκφραστής της ιεροσύνης. Το κέντρο της ιεροσύνης. Δηλαδή, η ιεροσύνη στην πληρότητά της βρίσκεται στον επίσκοπο. Το πλήρωμα της ιεροσύνης το έχει ο επίσκοπος. Γι' αυτό και ο επίσκοπος κάνει όλες τις τελετουργίες, μερικές από τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πρεσβυτέρια. Μπορούμε να κάνουμε ιεροσύνη. Δεν μπορούμε. Ο επίσκοπος μόνο το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς χειροτονούμεθα, παίρνουμε την ιεροσύνη από τον επίσκοπο και από περισσότερους επισκόπους. Δεν έχουμε την δική μας την ιεροσύνη αυτόνομη. Ιδιαίτερα για το θέμα της εξομολογίας και του πνευματικού είναι από την παράδοση μας, καθιερωμένο από Αγίους. Πρέπει να υπάρχει ενταλτήριο γράμμα. Πρέπει να υπάρχει από τον επίσκοπο σύσταση και εντολή να κάνει κανείς την εξομολόγηση. Όποιος από τους πρεσβυτέρους δεν το τηρεί αυτό και κάνει εξομολόγηση, δεν είναι Άγιος. Και υπάρχει σατανική επιρροή εκεί. Αναφέρεται και στο πιδάλιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι... Να εξομολογεί χωρίς να έχει από τον επίσκοπο του άδεια, είναι φανερό και μόνο από αυτό ότι κάτι υπό το είναι. Και μόνο από αυτό. Γιατί πρέπει να είναι κανένας άμεμπτος και άψογος για να έχουμε εκεί δράση της χάριτος του Θεού. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και σε μεγάλους ασκητάς, μπορεί να είναι κανένας μεγάλος ασκητής και μεγάλος νηστευτής του, να υπάρχει πλάνη και αίρεση. Ο Οργένης δεν ήταν μεγάλος ασκητής. Ο Άγιος δεν ήταν μεγάλος ασκητής και δεν είχε αγία ζωή. Πέρασε η πλάνη όμως. Όταν λοιπόν περνάει η πλάνη και η αντιθαρχία και η υπακοή, δεν πρόκειται περί έργου της χάριτος. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω εγώ τον Κυριακό, και πρέπει να έχει αγία ζωή. Αλλά αν έχει τέτοιες εκδηλώσεις, πρέπει να κουμποθούμε. Και να έχουμε τη φυλάξη.